Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο. Καλησπέρα σας κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάτα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, διανύουμε δύσκολες ώρες, διότι δοκιμαζόμαστε από μια κακοκαιρία η οποία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Να σταθούμε σε αυτά, διότι όπως είδαμε και νωρίτερα, στα Μάλια για παράδειγμα, σημειώθηκαν καταστροφές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ήταν ένα περίεργο συνοθήλευμα. Ακριβώς. Δύο περιοχές επλήγησαν σε ολόκληρη την Κρήτη. Μία ήταν δυτικά των Χανίων και ακόμα χειρότερα, νομίζω, εκεί ανατολικά του Ηρακλείου προς τα Μάλια. Πράγματι, η όλη αυτή καιρική κατάσταση, και το είχα επισημάνει από την Κυριακή και από το κανάλι σας, κυρία Σαλαπάτα, είχα πει ότι ήταν μία έκπληξη που μας την έκανε στις τελευταίες μέρες του μήνα, γιατί βλέπαμε ένα μήνα που μάλλον καλοκαιρινός θα έφευγε. Έρχεται λοιπόν αυτό το σύστημα, το οποίο δυστυχώς δυναμώνει διαρκώς τα χαρακτηριστικά του. Έτσι λοιπόν, πράγματι, οι καταιγίδες αυτές, οι οποίες με την αστάθεια η οποία ήρθε στο νησί μας εξαιτίας μιας διαταραχής στην ανώτερη ατμόσφαιρα, κυρίως από Δευτέρα αργά το βράδυ, Τρίτη ξημερώματα, αυτή η επίσκεψη προκάλεσε όλη τη διαταραχή των καταιγίδων. Οι καταιγίδες δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει και δεν αποκλείεται να σου δώσει πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα έτσι έντονα. Πράγματι λοιπόν, είδαμε να σχηματίζεται το χαλάζι, να πέφτει σε αυτές τις περιοχές, που δεν σας κρύβω ότι και πάλι τα προγνωστικά δεδομένα δεν το ήθελα να είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δυστυχώς όμως το είδαμε να συμβαίνει. Κύριε Λέκα, γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές κατά προσέγγιση ενδεχομένως να υπάρξει νέα επιδείνωση, νέα έξαρση, και η έξαρση αυτή θα είναι της ίδιας έντασης και της ίδιας διάρκειας? Κοιτάξτε, είπαμε ότι μέχρι τουλάχιστον και αύριο προς το μεσημέρι θα συνεχίσουμε εδώ. Τώρα ήδη στα Χανιά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω από την δράση μιας καταιγίδας. Ευτυχώς οι κεραυνοί θα λέγαμε ότι έχουν μεγαλύτερη ισχύ, αλλά τα τροχομετρικά της είναι καλά. Να πούμε λοιπόν ότι η όλη αυτή αστάθεια βρίσκεται σε μια διατήρηση μέχρι αύριο της και τις μεσημβρινές ώρες. Ως επιτοπλίστων επικεντρώνεται σε δυτικές περιοχές, αλλά όπως είδαμε και με τα Μάλια, αυτό που συνέβη στα Μάλια ήταν ακόμα, θα λέγαμε, μεγαλύτερη έκπληξη από ό,τι να το βλέπαμε μόνο εδώ στα Χανιά, όπου είχαμε τη δράση στις δυτικές περιοχές να είναι πιο έντονη. Πράγματι, τα δεδομένα δείχνουν να πλήττονται κυρίως περιοχές Ρεθύμνου και Χανίων, αλλά τίποτα δεν αποκλείει ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και στα ανατολικά, διότι μια καταιγίδα δεν ξέρει στις περιόδους αυτές της αστάθειας που μπορεί να σου δώσει μεγάλες εντάσεις. Τώρα, αναφορικά με την αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, πρέπει να μας ανησυχεί αυτό που βιώσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε και ένα χαρακτηριστικό χάρτη, στον οποίο φαίνεται από τη δραστηριότητα αυτή, κατ' ουσίαν, σαν να εξαφανίζεται η Κρήτη είναι. Ναι, καλά, αυτό είναι ένα, επειδή έχουμε όλες τις καταιγίδες, δηλαδή αυτές που είναι δυναμικές και αυτές που ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους, να τις εμφανίζουμε πάνω σε ένα χάρτη και δίνεται η εικόνα πολλών ωρών, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Οι καταιγίδες όμως έχουν μία δράση πολύ συγκεκριμένη για κάποιες περιοχές, σβήνουν, θα λέγαμε, από μία περιοχή και δίνουν τη δυναμική τους στην επόμενη. Έτσι είναι τουλάχιστον η δυναμική αυτών των συστημάτων. Θα πούμε λοιπόν ότι η όλη αυτή τους δράση με τον τρόπο που σχηματίζονται έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας και όπως είπατε είναι τα φαινόμενα. Μπορεί να έχουν χαλάζι, τώρα το χαλάζι πιστεύω ότι θα είναι και πάλι αν συμβεί πολύ μεμονωμένο, πολύ τοπικό, το απεύχομαι και ελπίζω να μην ξαναγίνει. Από την άλλη πλευρά οι κεραυνοί ναι μεν είναι επικίνδυνοι, αλλά δεν θα πρέπει και σίγουρα θα πρέπει να προστατευόμαστε, μην βρισκόμαστε ελεύθερα εκτεθειμένοι σε κάποιο περιβάλλον το οποίο δεν έχει κάτι άλλο πιο ψηλό από εμάς, γιατί σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουμε. Πρέπει όμως να τονίσουμε και το εξής, ότι δεν είμαστε εν δυνάμει όλοι θετικοί στο να χτυπηθούμε από ένα κεραυνό. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά κάποιων ανθρώπων, ένα στο εκατομμύριο είναι, ο οποίος αυτός μπορεί να έλκει και τον κεραυνό κατά βάση. Έτσι λοιπόν, ναι μεν προσοχή, αλλά προς Θεού βέβαια μην υπάρξει και πανικό. Άρα συμπερασματικά κλείνοντας κύριε Λέκα, προσοχή μέχρι και την Πέμπτη, έτσι? Ακριβώς. Προσοχή μέχρι και την Πέμπτη, άσχετα που λέμε εμείς Χανιά και Ρέθυμνο, παρόλα αυτά και οι ανατολικές περιοχές να δείξουν τον κατάλληλο σεβασμό απέναντι σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Έχουν μια διάρκεια μέχρι την Πέμπτη. Από εκεί και μετά πιστεύουμε ότι η ύφεση έως και γρήγορη βελτίωση του καιρού θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε καλύτερες μέρες προς το Σαββατοκύριακο. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά.